It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Τι γλύκας είναι αυτός ο Μύρονας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και χαίρομαι που τον βλέπω και έχω την πολυτέλεια να τον βλέπω σε όλες τις στιγμές να μεγαλώνει. Δουλεύω τώρα πιο πολύ, ξέρεις, και με τα social, Instagram, ναι. Επομένως έχω περισσότερο χρόνο. Το τραγούδι λόγω κορονοϊού, ενώ είχαμε πάρα πολύ ωραία σχέδια, το έχουμε παγώσει λίγο να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Χάσαμε πολύ ωραία live, η αλήθεια είναι, το καλοκαίρι. Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είχα ακόμα περισσότερο χρόνο να είμαι με τον Μύρονα, με τον γιο μου. Και χαίρομαι γιατί νιώθω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο impact, επειδή είμαι συνέχεια μαζί του. Βέβαια. Και θέλω να είμαι 100% ενεργή στο πώς θα μεγαλώσει και τι άνθρωπος θα βγει. Ο οποίος πώς είναι τώρα? Κλείνουμε αύριο τα 4. 4 ετών, πήγε 4 ετών. Πέρασαν. Απίστευτο. Μόνο τα παιδιά μας μεγαλώνουμε. Εμείς πια οι μαμάδες έχουμε μείνει σταθερές. Δεν τη λες την ηλικία, να υποθέσω. Όχι, δεν τη λέω, ξέρεις γιατί. Δεν μου αρέσει να προσδιορίζομαι ούτε εγώ να προσδιορίσω τους ανθρώπους από αριθμούς. Θεωρώ ότι η ηλικία είναι μόνο ένα νούμερο. Ναι. Το οποίο το χρειάζεται κάποιος για να σε βάλει σε κάποιο κουτάκι, να σε προσδιορίσει. Σου αρέσει η διατροφή, σου αρέσει να προσέχεις τον εαυτό σου? Η διατροφή. Νομίζω ότι αρέσει, τώρα το έχεις κάνει. Αρέσει η διατροφή. Δεν μ' αρέσει η διατροφή. Μ' αρέσουν οι υγιεινές τροφές. Και να σου πω την αλήθεια, και με τον κορονοϊό που έμεινα λίγο στο σπίτι, σε λίγο σάλταρα, άρχισα να φτιάχνω τα κέικ από γνωστές φίλες που δείχνουν online και στα YouTube τους. Και έφτιαχνα συνέχεια κέικ, πήρα 3,5 κιλά, τα οποία τα χάσα πάρα πολύ δύσκολα. Πες μου λίγο για το σύζυγό σου, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Λοιπόν. Είστε πόσα χρόνια μαζί? Κλείνουμε φέτος 10 χρόνια μαζί. Κάνουμε ακόμα dating, δηλαδή ναι. Θα ετοιμαστώ, είμαστε στο ίδιο σπίτι, αλλά δεν τον αφήνω να μπει να με δει μέχρι να κατέβουμε κάτω κανονικά, να μου πει α, τι όμορφη, α, τι ωραίος. Υπάρχει ο ρομαντισμός και το κρατάμε ζωντανό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή σου είχε γίνει πρόταση από το Your Face Sounds Familiar. Μου είχε γίνει πρόταση από το Your Face. Ήμουν έγκυος στον μικρό, ναι. Στον Μύρονα. Ήμουν 4 μηνών, πήγα, συζήτησα κτλ. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Ο γιατρός μου είπε, κάνε ό,τι θέλεις. Θεωρούσα ότι αν δεν μπορώ να δώσω το 100% και μπορεί να διακινδυνεύσει έστω και για λίγο το παιδάκι μου, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πιέσω μια κατάσταση τότε. Τέλος, θέλω να μου πεις τι κάνει η αδερφή σου. Είναι πάρα πολύ καλά, είναι σε πάρα πολύ καλή φάση στη ζωή της. Είμαι πολύ χαρούμενη για την αδερφή μου, γιατί βρήκε πράγματα τα οποία της ταιριάζουν 100% και είναι και πολύ καλά σε όλα της, την προσωπική ζωή, σε όλα τέλος πάντων. Και η αδερφή μου η Σοφία, η οποία είναι και δασκάλα της Καταρίνας Τικούδη, θέλω να το πω αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η αδερφή μου με πάρα πολύ κόσμο που κάνει τα μαθήματα και είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Σου κάνει και εσένα μαθήματα. Η αδερφή μου είναι η δασκάλα φωνητικής μου. Τέλος, δεν γίνεται να με σε ρωτήσω για την Ελένη και τη σχέση που έχεις με την Ελένη. Φιλάκια, Ελένη! Κοιμόμασταν μαζί στο ίδιο κρεβάτι με την Ελένη μέχρι να δω ότι μου αρέσει η Αθήνα, μέχρι να δω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Και ήταν μια. Το θυμόμαστε και εσείς σήμερα. Σαν μία από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μας.